Τώρα, πάμε στα υπόλοιπα ζητήματα, γιατί υπάρχουν πολλά. Πάμε η Τουρκία δείχνει τεράστια ενόχληση από την παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Προειδοποιεί για περιφερειακό πόλεμο στην περιοχή. Ενόχληση για τα αμερικανικά πλοία και λέει μάλιστα ο Μέρτσελικ, ο εκπρόσωπος του κυβέρνητος κόμματος, ότι σε λίγη ώρα δεν θα υπάρχει χώρος για ψαρόβαρκες στη Μεσόγειο. Ενόχληση επειδή στηρίζουν το Ισραήλ. Και δηλαδή προσέξτε, η νατοϊκή Τουρκία που θέλει να συνεργαστεί και να πάρει F-16 και F-35 από τις ΗΠΑ, κατηγορεί ευθέως τις ΗΠΑ ότι στηρίζει το Ισραήλ που κάνει γενοκτονία, όπως λέει η Άγκυρα. Μες. Πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις. Για να τον ακούσω. Neredeyse Akdeniz'de balıkçı kayığı girecek yer kalmamıştır. Her taraf savaş gemisiyle doludur. Akdeniz'e gelen Amerikan savaş gemilerinin sürekli sayısı artmaktadır. Ne için bu? İsrail saldırdıkça İsrail'i daha çok korumak için. Karşı koyan, bunu tehdit eden İsrail hükümetinin geldiği nokta aslında bugün İsrail'deki Yahudilerin de dünyadaki herkesin de güvenliğini tehdit eden ana unsurun Netanyahu hükümetinin ta kendisi olduğunu göstermiştir. Ποιο Τσελίκ φόρεσε τη στολή. Τι στολή είναι αυτή, Μανώλη, εδώ, τι θέλει να κάνει ο Τσελίκ. Είναι υπτάμενος ο κύριος Τσελίκ. Λοιπόν, είναι από το TechnoFest, φεστιβάλ τεχνολογίας αμυντικών συστημάτων που πραγματοποιήθηκε στα Άδανα. Γιατί φοράγε και ο Ερντογάν μια τέτοια στολή. Παρόμοια στολή είχε φορέσει ο Τούρκος Πρόεδρος σε ένα αντίστοιχο. Μπράβο. Μπράβο, τα θυμάσαι όλα, βλέπω. Ναι, ναι. Που... Ακριβώς, ο Τούρκος Πρόεδρος όταν είχε πραγματοποιηθεί παρόμοιο φεστιβάλ. Και οι πρωθυπουργοί τα φοράνε αυτά. Οι εκπρόσωποι των κομμάτων τους δεν τα φοράνε. Δηλαδή, άμα δούμε τον κύριο Ρωμανό εδώ να φοράει το τζάκετ του πιλότου με τα κάπως σήματα. Σπάνιλες, ε? Κάπως θα το πούμε. Ναι, ναι, ναι. Κάπως θα το. Ναι. Είμαστε. Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι διαφορετικές χώρες και η Τουρκία είναι μια διαφορετική χώρα που προσωποποιεί, με τη δική της κουλτούρα, με τις δικές της αρχές, με το δικό της τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Τι να πούμε τώρα. Από εκεί πέρα, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η έντονη ενόχληση των Αμερικανών και στην Κύπρο και στην Κρήτη και με τα καράβια, με τα πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο. Και η στήριξη που δόθηκε και εμποδίστηκαν πολλοί πύραυλοι του Ιράν που έφταναν στο Ισραήλ. Αυτό φαίνεται ότι ενόχλησε πάρα πολύ την Τουρκία. Δηλαδή, λέει, γιατί στηρίζετε το Ισραήλ, γιατί αμήνεστε για το Ισραήλ. Κανονικά, κατά την άποψη της Τουρκίας, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν οι Αμερικανοί εκεί, να εκτοξευτούν οι πύραυλοι και να φτάσουν. Από όσο τουλάχιστον καταλαβαίνουμε από τις δηλώσεις, δηλαδή να αμυνθεί μόνο το Ισραήλ. Αυτό θέλει να πει ο Μαρτσελίκ. Τώρα, από εκεί πέρα. Πάμε στο Υπουργείο Άμυνας. Στέλνει και ένα μήνυμα. Το Υπουργείο Άμυνας που λένε οι πηγές ότι είναι έτοιμοι να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή. Ρωτήθηκαν οι πηγές του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας τι θα γίνει με το Ισραήλ, αν υπάρχει απειλή από το Ισραήλ, τι θα συμβεί, γιατί το ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι έρχεται η απειλή. Λένε χαρακτηριστικά οι απάνθρωπες επιθέσεις του Ισραήλ, οι οποίες αγνοούν το διεθνές δίκαιο, συνεχίζουν να απειλούν τη διεθνή ασφάλεια και την παγκόσμια περιφερειακή σταθερότητα. Στο σημείο που βρισκόμαστε έχει αποδειχθεί το πόσο δίκαιη είναι η ανησυχία μας για το ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις δεν θα περιοριστούν μόνο στη Γάζα, αλλά και πως θα εξαπλωθούν σε όλη την περιοχή. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μας είναι ικανές να εξαλείψουν όλες τις απειλές και τους κινδύνους που στρέφονται ή θα μπορούσαν να στραφούν εναντίον της επιβίωσής μας, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι πηγές του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας.